Καθηγητή Μικροβιολογίας Μοριακής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Κύριε Καραγιάννη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κυρία Χατσικώστα, και στους τηλεθεατές. Θα κάνουμε αρχή με αυτό που ακούγαμε τώρα για τις κολυμβητικές δεξαμενές, για τις πισίνες κοινώς. Μαθαίνουμε ότι θα ανοίξουν οι ανοιχτές πισίνες, δεν θα ανοίξουν οι κλειστές πισίνες. Υπάρχει ένας προβληματισμός κυρίως για τις υδροθεραπείες, γιατί και πάλι εδώ, κύριε Καραγιάννη, όπως συνέβη και στην εκπαίδευση, τα άτομα με ειδικές ανάγκες την πληρώνουν. Κοιτάξτε, στην πρώτη περίπτωση, σε ανοιχτές πισίνες, εγώ δεν βλέπω ιδιαίτερων κίνδυνων. Εκείνο που πρέπει να ακολουθηθεί είναι ο αριθμός των επιτρεπόμενων ατόμων και ενώσο διατηρούν μια απόσταση 2 μέτρων ο ένας από τον άλλον, εγώ είμαι ξέγνιαστος. Από την άποψη ότι αρκεί να οριστούν και τα τετραγωνικά της πισίνας, έτσι. Ακριβώς. Αυτό είναι που έχει σημασία. Ενώσο είναι στο νερό ο κολυμβητής, δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο. Το θέμα είναι να μην κάθονται στην άκρα της πισίνας και να μιλάνε, να απομακρύνονται κάπου ή να πηγαίνουν απευθείας στα αποδυτήρια. Τα αποδυτήρια είναι το πρόβλημα μου εμένα, να μην υπάρχει συνωστισμός στα αποδυτήρια, διότι πρόκειται για κλειστό χώρο. Κατά προτίμηση να μην χρησιμοποιούνται καν. Κατά προτίμηση όχι, αν είναι να βάλουν, καλοκαίρι είναι πλέον τώρα, ας βάλουν μια μπετσέτα στο κάθισμα του αυτοκινήτου τους και ας πάνε σπίτι τους να κάνουν το μπάνιο τους. Μάλιστα. Τώρα, στις κλειστές πισίνες γιατί να υπάρχει πρόβλημα? Κοιτάξτε, θα υπάρξει και για αυτές μια διευθέτηση. Εκεί πρέπει να υπάρχει πάλι ένας maximum αριθμός ατόμων που θα πάνε. Εάν κατά πόσον θα υπάρχει καθαρός αέρας που θα μπαίνει μέσα, δηλαδή πρέπει να ανοίξουν οι τζαμαρίες, τα παράθυρα, οτιδήποτε άλλο, ούτως ώστε να μην σταλώνει ο αέρας. Εάν υπάρχει κλιματισμός, πρέπει να είναι κλιματισμός ο οποίος να μην διασπείρει τον ιόν, δηλαδή να υπάρχουν φίλτρα κατακράτησης παθογόνων. Και πάλι εκεί είναι τα αποδυτήρια. Καθώς επίσης και αν πρόκειται για πισίνες που έχουν steam rooms και σόνας, εκεί μάλλον αυτά δεν πρέπει να λειτουργήσουν. Ναι, αυτό είναι πιο φυσιολογικό βέβαια. Τουλάχιστον θα είναι σύντομα τα νέα αυτά για τις κλειστές πισίνες. Η έγνοια μου είναι οι άνθρωποι που χρειάζονται υδροθεραπείες. Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτόν και είχα και μηνύματα προσωπικά για το συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει να πω ότι ο πρόεδρος ζήτησε να καταρτιστεί μια λίστα από τι απομένει, ούτως ώστε τις επόμενες 1-2 εβδομάδες να πάρθουν και οι 7 αποφάσεις. Ελπίζω τον ερχόμενη εβδομάδα να συγκαλέσει πάλι κάποια σύσκεψη, αφού συζητηθούν όλα αυτά στη Συμβουλευτική Επιτροπή, ούτως ώστε να είμαστε όλοι έτοιμοι. Άρα κρατάμε 15 εβδομάδες για τα υπόλοιπα. Οι 20 χώρες τώρα, ο κατάλογος που αναμένουμε από εσάς να δώσετε στην κυβέρνηση με τις κατηγορίες, έχει ολοκληρωθεί? Τι περιλαμβάνει? Δεν έλαβα μέρος εγώ στην αξιολόγηση των 20 αυτών χωρών. Ανατέθηκε στην Επιδημιολογική Υποεπιτροπή. Μας είχε ζητηθεί να είναι έτοιμος μέχρι σήμερα. Φαντάζομαι αν ήταν, είναι κάτι το οποίο συζητείται ίσως και αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Συμβούλιο των Υπουργών με τον Πρόεδρο. Ναι, από εκεί βέβαια περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Ακριβώς. Πρέπει να πω ότι φαίνεται ότι πήραν μυρωδιά για το συγκεκριμένο και από το Ισραήλ και είχα τηλεφώνημα από τηλεοπτικό σταθμό του Ισραήλ που ρωτούσε τι έγινε, ποια απόφαση πάθηκε όσον αφορά το Ισραήλ. Να θεωρούμε δεδομένο ότι το Ισραήλ είναι μέσα λόγω επιδημιολογικής εικόνας, να θεωρούμε δεδομένη και την Ελλάδα? Αυτό το ξέρετε, είναι επειδή μιλάμε κιόλας για το τρίπτυχο της συνεργασίας τώρα στον τουρισμό. Ακριβώς. Αυτό νομίζω ήταν το πιο λογικό, διότι ήδη υπήρξε και μία επαφή μεταξύ των κυβερνήσεων των τριών χωρών. Επομένως, δεν το βλέπω να αλλάζει αυτό. Εγώ θεωρώ ότι η Μάλτα οπωσδήποτε θα είναι μέσα και ίσως και η Αυστρία. Σε δεύτερο επίπεδο, από εκεί και πέρα, ναι. Από εκεί και πέρα παίζεται κατά πόσον η Ελβετία θα είναι μέσα, η Τσεχία, η Σλοβακία και ίσως οι χώρες της Βαλτικής όπως η Εσθονία, η Λετωνία και η Ουκρανία ίσως. Βλέπουμε στο μεταξύ πολλά δημοσιεύματα στο βρετανικό τύπο,
στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένες περιπτώσεις για την Κύπρο με διθυραμβικά σχόλια ότι είναι εξαιρετικός προορισμός για το καλοκαίρι, αλλά και στη Γερμανία. Να θεωρήσουμε ότι αυτές τις τρεις χώρες θα τις εξαιρέσουμε? Δεν νομίζω. Εγώ θεωρώ ότι μέχρι τα μέσα Ιουλίου όλες οι ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες είχαν ιδιαίτερο πρόβλημα με την επιδημία θα είναι σε πολύ πολύ καλύτερη μοίρα και απλά να έναν τεστ, έναν πιστοποιητικό ότι έχουν κάνει το τεστ. Πιστοποιητικό μοριακής διάγνωσης όμως. Μοριακής ανίχνευσης από έγκριτον εργαστήριο. Σε αυτόν το έγκριτο θα τύχει φαντάζομαι διακυβερνητικής ζητάμε εμείς να το ζητά και η αντίστοιχη χώρα. Αυτό θα πρέπει να γίνει με διμερείς συμφωνίες ή ανάλογα με το τι έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Υγείας της κάθε χώρας? Μάλλον η νήξη που έγινε ότι θα πρέπει να γίνουν και κάποιες διακυβερνητικές συμφωνίες. Δεν ξέρω όσον αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν εκεί θα είναι συλλογική η απόφαση. Και το ίδιο θα ισχύει, κύριε Καραγιάννη, και για τους Κύπριους που ενδέχεται να φύγουν για διακοπές ή επαγγελματικό ταξίδι πια στο εξωτερικό όταν θα επιστρέφουν. Αυτό θα συμβαίνει, ναι. Δηλαδή, αν εγώ πάω διακοπές, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, πρέπει να κάνω μία φορά το μοριακό τεστ πριν φύγω από την Κύπρο και μία φορά πριν επιστρέψω? Όχι, δεν θα χρειάζεται τεστ καθόλου. Α. Από τις χώρες πρώτης κατηγορίας δεν θα ζητούμε τεστ καθόλου. Θα υπάρχει κάποια άλλη διαδικασία εκεί? Θα υπάρχει μόνο θερμομέτρηση ή τι εκεί θα συμβαίνει? Μόνο θερμομέτρηση κατά την άνοδο στο αεροπλάνο και στην έξοδο στο αεροδρόμιο της Λάρνακος. Θα χρειάζεται για ένα 24ωρο να παραμένουν οι άνθρωποι αυτοί σε καραντίνα? Όσοι έρθουν από χώρες οι οποίες δεν προσφέρεται το τεστ ευρέως, όπως παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή στην Αγγλία, δεν γίνεται το τεστ σε ευρεία κλίμακα. Και επομένως και να πας εκεί μπορεί να μην σου το κάνουν. Επομένως, εάν αφηχθείς στην Κύπρο χωρίς το τεστ, θα σου πάρθει το δείγμα στο αεροδρόμιο και θα πάει σε αυτοπεριορισμό μέχρι να βγει το αποτέλεσμα. Εάν ένας Κύπριος φύγει και πάει σε μια χώρα που είναι στη β' κατηγορία? Ακριβώς η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί. Θα γίνει το μοριακό τεστ πριν πάει, αν μας το ζητάνε, γιατί η δική μας επιδημιολογική εικόνα είναι ακριβώς διαφορετική. Ακριβώς, εμείς μπορούμε να το κάνουμε, ναι, ναι. Και όταν επιστρέψει όμως, παρότι είναι Κύπριος πολίτης, θα πρέπει πάλι να έχει αυτή την πιστοποίηση από αντίστοιχο εγκεκριμένο εργαστήριο της χώρας στην οποία επισκέφθηκε. Μάλιστα. Αυτά τα δεδομένα από χώρα με χώρα κάθε πότε αναμένεται να αλλάζουν? Δηλαδή, φαντάζομαι είναι εσείς, η επιδημιολογική ομάδα, εσείς οι επιστήμονες, οι ιολόγοι που ασχολείστε τόσο καιρό και με τον νέο κορονοϊό, με τον COVID-19, θα αλλάζετε την κατηγορία της κάθε χώρας με την έννοια της συμβουλής, γιατί οι αποφάσεις είναι πολιτικές. Ακριβώς. Θα γίνεται επικαιροποίηση των καταλόγων και της επιδημιολογικής εικόνας των χωρών που είναι σε αυτόν τον κατάλογο, φαντάζομαι επί εβδομαδιαίες βάσεις. Διότι τα δεδομένα αλλάζουν. Επομένως, μπορεί κάποιες χώρες που να είναι στην κατηγορία Β, μετά από 3-4 εβδομάδες όταν ανοίξουν τα αεροδρόμια, να είναι στην κατηγορία Α πλέον. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο πάντως. Θέλω να μας δώσετε και μια συμβουλή, διότι τώρα ξέρετε, σήμερα, αύριο, αρχίζουν και ξανασμίγουν παρέες, οικογένειες. Εγώ προσωπικά, κύριε Καραγιάννη, έχω 2,5 σχεδόν 3 μήνες να δω την οικογένειά μου. Οπότε είναι λογικό ότι και φορτισμένοι συναισθηματικά είμαστε, αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες. Κοιτάξτε, εφόσον είναι η στενή οικογένεια και εφόσον δεν υπήρξε πρόβλημα στο ενδιάμεσο διάστημα, δεν βλέπω τον λόγο για ή να μην αγκαλιάσεις τη μητέρα σου, παραδείγματος χάρη. Ευχαριστώ που μου το λέτε αυτό. Κρατήστε και την αναπνοή σας όταν είσαστε κοντά και μετά όταν απομακρυνθείτε πάρτε μια βαθιά εισπνοή. Άρα, στην πραγματικότητα, να είμαστε προσεκτικοί περισσότερο στην πρόσωπο με πρόσωπο επαφή. Ακριβώς.
Από αγάπη θα Δεν το κάνουμε βλέπω, και από συνείδηση. εφόσον επιτρέπονται οι συναθροίσεις σε 10 άτομα, πρέπει, εντάξει, να κρατούμε τις αποστάσεις μας, αλλά εξαρτάται και πού θα βρίσκεσαι με αυτά τα 10 άτομα. Αν είσαι σε κλειστό χώρο, να κρατούμε λίγη απόσταση, σε εξωτερικό χώρο δεν βλέπω πρόβλημα. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, επειδή μας θέλουν και πολλά και ανοίγουν και οι παραλίες από αύριο. Ήθελα να ρωτήσω εάν πρέπει να είναι 2-2 τα άτομα τα οποία θα επισκεφθούν μια παραλία. Όχι, αν είναι μια οικογένεια με τα 2 παιδάκια τους, δεν βλέπω τον λόγο γιατί και οι 4 τους να μην είναι πιο κοντά ο ένας στον άλλο. Εάν είναι άνθρωποι που ζουν σε άλλη στέγη ο καθένας. Συγγνώμη, αν είναι. Αν είναι παρέες, για παράδειγμα, άτομα τα οποία ζουν σε άλλη στέγη. Ναι, εντάξει, μπορούν να πάνε ξέχωρα και να καθίσουν 2 μέτρα μακριά ο ένας από τον άλλο. Άρα υπάρχει η λογική, γιατί στην αρχή λέγαμε ότι 2-2 θα πρέπει, μπορεί να πάει και μια παρέα 10 ατόμων, αρκεί να τηρεί τα μέτρα στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Μπορεί να πάρουν 10 επί 2, 20 τετραγωνικά μέτρα της παραλίας. Υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο που θα θέλατε να μας συμβουλεύσετε για την επιστροφή στις παραλίες? Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι οι παραλίες είναι οι λιγότερο επικίνδυνες, βρισκόμενοι στο νερό, έξω στην αμμουδιά, να κρατάμε τις αποστάσεις μας. Και τότε θα περάσουμε όλοι πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Ελπίζω πάντως να συνεχίζουμε να βλέπουμε αυτή την επιδημιολογική εικόνα και να ανακοινώνονται αυτά τα αποτελέσματα, γιατί σημαίνει ότι γενικά, σαν λαός, κάτι κάνουμε καλά. Ακριβώς. Και αυτό είναι που πρέπει να επενέσουμε τον Κυπριακό λαό, διότι υπάκουσεν, εφάρμοσεν και αυτή τη στιγμή μπορεί να ευχαριστηθεί το καλοκαίρι του. Και ελπίζω οι συνθήκες να παραμείνουν τέτοιες μέχρι το φθινόπωρο, το χειμώνα, οπότε θεωρούμε πολύ ότι μπορεί να επανέλθει ο ιός. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό και ό,τι περάσαμε να είναι περαστικά. Αυτό όμως το οποίο λέτε τώρα, το ανακοίνωσε χθες, υπήρχε και μια σχετική ανακοίνωση και από το Πανεπιστήμιο Cambridge και βέβαια το ανακοίνωσε και ο κύριος Τσιόδρας, δηλαδή αρχίζουν περισσότεροι να είναι οι επιστήμονες που το λένε ανοιχτά, ότι ξέρετε, προετοιμαστείτε το χειμώνα, θα ξαναέχουμε μέτρα. Θα είμαστε πιο διαβασμένοι, θα είμαστε πιο έτοιμοι, πιο στοχευμένοι, αλλά δεν θα είναι μια κανονική χρονιά. Δεν θα είναι. Όλοι κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου και εμείς στο πανεπιστήμιο, πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση πάλι με τους φοιτητές χωρίς να κλείσουμε τα πανεπιστήμια. Βασικά υπάρχουν μέτρα τα οποία μπορούμε να πάρουμε όλοι μας να τα εφαρμόσουμε αν υπάρξει ανάγκη, χωρίς να κλείσουμε πάλι την οικονομία παντελώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καραγιάννη. Και εγώ καλή ευχαριστώ. Συνέχεια σας ευχόμαστε.